Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μπαλτογιάννης. Μάλιστα. Παιδοχειρουργός, διευθυντής του Παιδικού Κέντρου Ιατρικού Ομίλου Αθηνών. Έτσι. Καλά το είπα. Πολύ καλά, πολύ καλά το είπατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε και καλή χρονιά, γιατί σας παίρνουμε μετά. Επίσης. Λοιπόν, η φίμωση στην παιδική ηλικία. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι για ορισμένα παιδιά, έτσι. Για τα περισσότερα παιδιά από την γέννηση. Για τα περισσότερα παιδιά. Είναι αρκετά συχνή η πάθηση. Να φανταστείτε ότι όλα τα παιδάκια που γίνονται με την φίμωση πια. Ναι. Ένα 90% των περιπτώσεων. Μόνο ένα 10% των περιπτώσεων δεν παρουσιάζουν φίμωση κατά τη γέννηση. Μάλιστα. Αυτή βέβαια είναι η φυσιολογική φίμωση. Επειδή τη βλέπουμε όμως πολύ συχνά, την ονομάσαμε φυσιολογική. Θα αρχίσει να γίνεται από το 3ο-4ο έτος της ηλικίας και μετά παθολογική. Μάλιστα. Αυτή μας ενδιαφέρει περισσότερο, η παθολογική και όχι η φυσιολογική. Λοιπόν, η φήμωση είναι ότι η βάλανος δεν μπορεί να βγει από το. Ακριβώς. Η δερματική πτυχή, η λεγόμενη πόστη, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί όταν την τραβάμε προς τα πίσω. Μάλιστα. Έτσι δεν αποκαλύπτει η βάλανος και δεν μπορεί φυσικά να περιποιηθεί η μαμά το παιδί. Κατά συνέπεια, έχει εκεί πέρα μα συσσωρεύονται μικρόβια, δεν υπάρχει καλή υγιεινή. Να εξηγήσουμε του κινδύνου λίγο καταρχήν και για το ποιο είναι ο λόγο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει υγιεινή επαρκή εκεί, τι θα συμβεί αργότερα. Εκεί αργότερα. Από του πρώτου, θα έλεγα, από του πρώτου μήνε τη ζωή, αν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά, δεν περιποιηθούμε σωστά αυτή την περιοχή, έχουμε κινδύνου όσον αφορά περισσότερο την υγεία μα και κυρίω τι φλεγμονέ. Φλεγμονέ από την στάση των μικροβίων και των ούρων. Αναπτύσσονται μικρόβια, οπότε έχουμε μικρέ φλεγμονέ που δημιουργούν προβλήματα στα μικρά παιδιά, συχνές ουρολοιμώξεις. Ναι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πόστη, αυτή η ακροποστία, να μην είναι πάρα πολύ κλειστή. Είπαμε σε όλα τα παιδιά είναι κλειστή. Ναι. Η πολύ στενή πόστη είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Αυτό γιατί δηλαδή δεν μπορεί είναι να καθαριστεί. Έτσι έχει γεννηθεί. Δεν υπάρχει κάποιο ζωή για την υγεία που να. Όντως. Ναι. Να ξέρουν και οι τελεθετές μας και όλοι μας ότι η πόστη είναι πάντα κλειστή. Το παιδί γεννιέται με την πόστη κλειστή. Και μάλιστα από τον 5ο-6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Αρχίζουν να ξεκινάνε οι διεργασίες αυτές, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ κατά τη γέννηση. Συνεχίζονται τα 2-3 πρώτα χρόνια της ζωής. Μάλιστα. Εσείς πότε παρεμβαίνετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα? Εμείς συνήθως οι παιδοχειρουργοί παρεμβαίνουν μετά από σύσταση κυρίως του παιδιάτρου, όταν ο ίδιος έχει παρατηρήσει, γιατί είναι πιο κοντά στο παιδί και στην μάνα ο παιδίατρος παρά εμείς. Όταν έχει παρατηρήσει ότι έχουμε προβλήματα είτε τοπικά είτε συστηματικά, είτε έχουμε ουρολοιμώξεις είτε τοπικές φλεγμονές. Εκεί θα πρέπει να παρέμβουμε και να κρίνουμε εμείς αν έχει φτάσει το χρονικό διάστημα εκείνο που πρέπει να ανοίξουμε την πόστη. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Άρα υπάρχει ένα όριο. Έχουμε κάποια κριτήρια βέβαια. Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Συνήθως το κριτήριο είναι 2,5 με 3 χρονών θα πρέπει πια η πόστη να ανοίγει ευχερός κατά την έλξη προς τα πίσω. Από εκεί και πέρα, από το ιστορικό που θα λάβουμε από τη μητέρα και από τον παιδί, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες αιστείες φλεγμονές. Μπορεί αυτό τώρα να, επειδή λέμε πάντα αν μπορεί να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει. Όχι. Αν προσπαθήσουμε και το περιποιηθούμε σωστά, δεν θα ξαναεπανέλθει. Α. Είτε όταν θα αντιμετωπίσουμε συντηρητικά, είτε όταν θα το αντιμετωπίσουμε χειρουργικά. Μάλιστα. Αυτό κύριε Μπαλτογιάννη γίνεται με ολική νάρκωση, αναισθησία. Ναι, να μιλήσει λίγο λεπτομερείς για τη διαδικασία. Ναι. Μάλιστα. Εάν έρθουμε πια αντιμέτωποι στο να πρέπει να χειριστούμε αυτή τη φίμωση, την παθολογική φίμωση, γίνεται με δύο τρόπους. Μία χαλαρή στένωση, σε εισαγωγικά χαλαρή στένωση, θα μπορέσουμε ίσως να προσπαθήσουμε με κορτιζονίκες αλυφές να βοηθήσουμε να ανοίξουμε αυτή την πόστη. Να. Εάν είναι πάρα πολύ κλειστή και έχει τη μορφή της ουλόδους φίμωσης, θα πρέπει να πάμε στο χειρουργείο. Και στο χειρουργείο δυστυχώς τα παιδάκια γίνεται με γενική αναισθησία. Είναι γενική αναισθησία. Καλά, κίνδυνη είναι τώρα με τα φάρμακα. Δεν υπάρχει ένα καλό κέντρο το οποίο είναι καλή αναισθησιολόγηση τα με τα νεότερα αναισθησιολογικά φάρμακα. Θα έλεγα πόσο ότι είναι μηδαμινός εκκίνδυνος. 20 λεπτά. 20 λεπτά με μισή ώρα. Διδακτική είναι μικρή επέμβαση. Θεωρείται επέμβαση τη μια ημέρα. Οι γονείς και το παιδί αποχωρούν από το νοσοκομείο την ίδια μέρα και γίνεται μια περιοποίηση για 2-3 μέρες στο σπίτι. Είναι επέμβαση όμως και ειδικά σε ένα σημείο το οποίο είναι ευαίσθητο. Αρκετά ευαίσθητο. Λειτουργικά αποκαθίσταται αμέσως, δηλαδή μπορεί να πάει να ουρήσει το παιδί μετά. Βεβαίως, πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί δεν πειράζουμε καθόλου την ουρήθρα. Εμείς θα χειριστούμε το πέριξ της βαλάνου και δεν θα πειράξουμε καθόλου την ουρήθρα. Άρα είναι πολύ γρήγορη και η επούλωση και η ανάρρωση. Βεβαίως, βεβαίως. Και ράματα τώρα τα απλά ράματα. Τα ράματάκια που πέφτουν μόνα τους είναι απορροφήσιμα, είναι πάρα πολύ λεπτά. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχετε δει κι εσείς πολλούς γονείς να το καθυστερούν γιατί φοβούνται. Ναι, οι γονείς ιδιαίτερα για να τη φήμωση. Να εξηγήσουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Παρότι είναι μια πολύ κοινή πάθηση, είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι οι γονείς. Ίσως γιατί και φοβούνται, δεν έχουν. Άμα έχουν χειρουργείο στο ακριβώς. Παιδί, δεν μπορεί να μην θεωρώ ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι. Ναι, αν ενημερωθούν σωστά από τον παιδίατρο τους για την περιποίηση και για το πότε πρέπει να προσέλθουν στον παιδίατρο ή στον παιδοχειρουργό για την αποκόλληση, η οποία μπορεί να γίνει ανώδυνα και στο εξωτερικό ιατρείο και στο ιδιωτικό ιατρείο του παιδοχειρουργικού, γιατί υπάρχουν ειδικές αναισθησιολογικές αλυφές οι οποίες δεν προκαλούν καθόλου πόνο στα παιδιά και μπορεί να κάνει οποιαδήποτε έλξη.
απαλά ο παιδοχειρουργός. Παραμελημένα περιστατικά σας έχουν έρθει με την έννοια ότι άφησε, φρόνησε το πρόβλημα και είναι μεγαλύτερο το παιδί. Αρκετά συχνά. Γιατί προβλήματα δημιουργούνται, να πούμε. Αρκετά γιατί συχνά. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκα. Αυτό τα βλέπουμε συνήθως στα μεγάλα παιδιά, ηλικίας πάνω από των 4-5 χρονών, που δεν έχουν αποκαταστήσει το πρόβλημα της φίμωσης, είναι κλειστοί υπόστοι, δημιουργούνται έντονες φλεγμονές και δημιουργούνται οι λεγόμενες βάλανοποστήτιδες. Δηλαδή μια φλεγμονή έντονη, συμμετέχει τόσο η βάλανος όσο και η υπόστη και έχουμε και συλλογή πείου. Εκεί θέλει αντιβίωση. Προφανώς δεν πάνε και στον παιδίατρο αυτά τα παιδιά. Βεβαίως. Άρα είναι γενικά παραμελημένα. Αρκετά παραμελημένα θα λέγαμε. Παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν μόνο τους. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι όμως πρόβλημα αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή πρόβλημα. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι που κάνουν την. Οι μουσουλμάνοι αυτό το κάνουν βέβαια για θρησκεολογικούς. Οι μουσουλμάνοι. Αλλά τους βοηθάει όμως. Η περιτομή δηλαδή βοηθάει στην υγεία. Είναι περιτομή, γίνεται κανονικά. Γίνεται περιτομή. Ναι, είναι η λεγόμενη ολική περιτομή, τη λέμε εμείς, για να την ξεχωρίσουμε και να την κατανοήσουν οι γονείς. Γίνεται εκτομή όλη τη πόστη. Η βάλανος πια είναι εκτεθειμένη. Ναι. Και θεωρείται ότι για λόγους υγιεινής. Αυτοί το κάνουν οι θρησκεία, αλλά για τη θρησκεία. Για τη θρησκεία μόνο. Σήμερα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί στις περιοχές, ξέρετε, από εκεί δεν τηρείται και τόσο υγιεινή γενικά. Και σου λέει, πολλές φορές προτιμάμε και εμείς να συστήσουμε στους γονείς να κάνουν περιτομή όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν σωστά. Μα αυτοί κάνουν και τη λιδοτομή που είναι απαγορευτικό, έτσι. Που είναι απαγορευτικό στα κορίτσια. Είναι στην Αφρική, είναι αλλού. Ναι. Αλλά μας έλεγε, θυμάμαι ένας ουρολόγος σε μια εκπομπή, κύριε Βαλτογιάννη, ότι στους πληθυσμούς που κάνουν περιτομή είναι σχεδόν μηδενικός ο καρκίνος του πέους. Βιβλιογραφικά αυτό ακριβώς είναι. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο καρκίνος. Αν και στην Ευρώπη εμείς δεν έχουμε παρατηρήσει καρκίνος από την παραμονή της πόστης. Σήμερα θα έλεγα ότι όλοι περιποιούμαστε τις περιοχές μας, όλοι τους σώματός μας. Είναι θέμα και υγιεινής. Ενημέρωση για την υγιεινή. Υπάρχει η σεξουαλική συμπεριφορά και η ενημέρωση από τους γονείς στα παιδιά τόσο και από το σχολείο μας. Οπότε νομίζω σήμερα αυτό το φαινόμενο. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι μόνο θέμα υγιεινής, αλλά είναι και θέμα ιών. Ακριβώς. Πάρα πολλά. Από το σύνολο λοιπόν των αγωνιών που γεννιούνται, πόσα θα χρειαστούν χειρουργική παρέμβαση. Μόνο το 1%. Μόνο το 1%. Και αυτό από την ηλικία των 3 χρόνων και μετά. Είναι μικρό το ποσοστό. Συνήθως συντηρητικά με απλές επισκέψεις στο εξωτερικό ιατρείο αντιμετωπίζουμε την απλή και μη σοβαρή στενοχώρια. Επιπλοκές γιατροί υπάρχουν, ναι. Επιπλοκές από το χειρουργείο εννοείται. Ναι. Βεβαίως και υπάρχουν, υπάρχει το είδημα της πόστης. Υπάρχει αιμορραγία. Βέβαια, το οποίο αντιμετωπίζονται. Αντιμετωπίζονται εύκολα, απλώς προκαλούν λίγο ανησυχίες. Ταλαιπωρία και στα ταλαιπωρία στα παιδιά. Και μια μικρή ταλαιπωρία στα παιδιά. Σίγουρα τώρα εξελίσσονται και συνέχεια. Δηλαδή τα μέσα που έχετε τώρα και οι εταιρείες. Σήμερα βεβαίως υπάρχουν. Δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Καθόλου βέβαια. Δεν έχουμε μόνο εκτομή με τον Ιστέρι. Πια υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία μας βοηθούν, κάνουν αιμόσταση και μας βοηθούν πάρα πολύ στη δουλειά μας. Μάλιστα. Δηλαδή χρησιμοποιείται κλασικό νηστέρι σε αυτήν την περίπτωση ή χρησιμοποιείται και λέιζερ. Και νηστέρι και λέιζερ και ειδικά εργαλεία τα οποία κάνουν και αιμόσταση. Το λέιζερ παίζει ρόλο εδώ. Βεβαίως βοηθάει αρκετά. Στην αιμόσταση. Στην αιμόσταση και μόνο. Στην αιμόσταση και να μην προκαλεί είδημα και ιδιαίτερες κακώσεις στους ιστούς. Μάλιστα. Είναι, εσείς σαν παιδοχειρουργός, ποιες είναι οι πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται στα μικρά παιδιά? Στα μικρά παιδιά είναι η φίμωση, είναι η κρυψορχία. Ναι, είναι τα άλλο πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα. Βεβαίως. Είναι η οξία σχολιοκοδίτη από την ηλικία των 6 χρόνων και μετά. Διάφορες συγγενείς ανομαλίες, αρκετές σοβαρές, όπως είναι το συγγενές μεγάκολο. Περιοχές δηλαδή που δεν έχουμε νεύρο στο τελικό τμήμα του εντέρου και τα παιδάκια μας δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα. Συγγενείς ανομαλίες βαριές. Στα νεογνά είναι πάρα πολύ συχνές η έτρηση αισοφάγου, που δεν έχουμε τον αισοφάγο, η συνέχεια του ιστού δεν υπάρχει. Υπάρχουν και τέτοιες σοβαρές δύσκολες επεμβάσεις. Δύσκολες επεμβάσεις, αλλά και η εξέλιξη μεγάλη. Αλλά και η εξέλιξη μεγάλη, η ενημέρωση και η εκπαίδευση στην Ελλάδα πάρα πολύ καλή. Μεγάλη ειδικότητα δικιά μας. Η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Εγώ το λέω πάντα αυτό. Όχι, όχι. Έχουμε πολύ καλή εκπαίδευση. Μα δεν φεύγουν τώρα πια από την Ελλάδα. Ιδίως τα μεγάλα μας νοσοκομεία, τα παιδιατρικά, εκπαιδεύουν πάρα πολύ καλά τους γιατρούς μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Και όλα αυτά αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Έχουν περιορισμό. Σήμερα πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη επιτυχία σε όλες τις συγγενείς ανομαλίες. Σε όλες τις επεμβάσεις. Βεβαίως. Αποκαθίσανται πλήρως δηλαδή. Στις περισσότερες ναι. Mm-hmm. Στις περισσότερες βεβαίως έχουμε μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι σημαντικό. Μεγάλη επιτυχία. Πάντα βέβαια αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα. Πάντως και η περί... στα μεγάλα νοσοκομεία μας ή σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα. Και η θνησιμότητα έχει ελαχιστοποιηθεί στις ηλικίες αυτές από όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Δεν το συζητάμε. Έχει μηδενιστεί πια. Έτσι. Έχει μηδενιστεί πια. Έχει μηδενιστεί. Μα τώρα νομίζω ότι γίνεται και διάγνωση πολλές φορές και πριν καν γεννηθεί το παιδί. Σημαντικό ρόλο δηλαδή, βέβαια. Δηλαδή ξέρει ο γιατρός από πριν ότι θα γεννηθεί με αυτό το πρόβλημα, βεβαίως. Άρα είναι έτοιμος και ο παιδοχειρουργός να τον αναλάβει. Βεβαίως. Υπάρχει ο προγεννητικός έλεγχος, ο οποίος θα μας επισημάνει διάφορα προβλήματα. Θα γίνει μια συνάντηση του παιδιάτρου, του νεογνωλόγου κυρίως. Του παιδοχειρουργού και των γονέων, θα δούμε τι ανομαλία, τι συγγενή ανομαλία υπάρχει, αν αποκαθίσετε πλήρως και τι προβλήματα αφήνει στο παιδί. Δεν μου λέτε, γιατρέ, σε αυτές τις ηλικίες έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις καρκίνου?
Βεβαίως, βεβαίως. Συνήθως τα παιδιά είναι καλοήθεις παθήσεις. Είναι καλοήθεις. Καλοήθεις είναι. Η μόνη η χειρουργική εξαίρεση είναι και η αντιμετώπιση του παιδιού. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και καρκίνοι που ακόμα ταλαιπωρούν παιδιά. Να που λέμε για την έννοια των καρκίνων, τώρα δεν αδικαιολογήσει έναν καρκίνο σε ένα παιδάκι που δύο χρόνια και τρία. Δυστυχώς. Ποιο χρήστη είναι η λευχαιμία στην παιδική ηλικία. Οι λευχαιμίε είναι και μετά έρχονται οι συμπαγεί όγκοι τη. Λευχαιμία και χόσκι. Πάντω έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε, είναι ένα πρόβλημα συχνό η φήμωση στην παιδική ηλικία. Είναι πάρα πολύ συχνό, το βλέπουμε αμέσως από τα νεογέννητα. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι γονείς. Με τη σωστή ενημέρωση και την παρακολούθηση από το παιδί του, μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, ανώδυνα, χωρίς κάποιο κίνδυνο. Και κυρίως να μην φοβούνται να βάλουν το γιατρό και την επέμβαση. Δεν χρειάζεται κανένα πρόβλημα. Θα σα πω κάτι, μια ουρολίμωξη, δηλαδή το λέμε τώρα, που μπορεί να πάθει το παιδί. Σε ένα παιδί που ουρολίμωξη είναι προβληματική, δεν είναι. Είναι προβληματική. Και σε μεγάλο, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Είναι ιδίω στα παιδιά τα οποία ακόμα οριμάζουν οι νεφροί, πρέπει να προσέχουμε το βαθμό τη ουρολίμωξη και πόσο συχνέ είναι. Γι' αυτό πρέπει πάντα να επισκεφτόμαστε τον παιδίατρό μας, να παρακολουθούμε την ουρολίμωξη, το στάδιο της ουρολίμωξης με τις γενικές ουρολίμωξες και τις καλλιέργειες και με τη σωστή αντιβίωση να μην είμαστε εξαιρετικά επιθετικοί. Ο παιδίατρος παραπέμπει στον χειρουργό αυτό, για αυτό το θέμα, έτσι. Ο παιδίατρος δεν το περνάει έτσι. Όχι, βέβαια, συνεργάζεται πάρα πολύ άμεσα με τον παιδοχειρουργό. Και εμείς βέβαια με αυτόν. Έχουμε άλλα τρία λεπτά ακόμη, έτσι. Να πούμε και άλλα. Σαν παιδοχειρουργός, τι περιστατικά βλέπετε περισσότερο να αφορούν, τα αγόρια ή τα κορίτσια? Περισσότερο τα αγόρια. Περισσότερο, περισσότερο τα αγόρια. Όχι, δεν λέω για τη φήμωση, εντάξει, τα αγόρια σίγουρα. Αλλά για τα άλλα, για τις άλλες παθήσεις. Γενικά τα αγόρια είναι πιο ευάλωτα. Είναι πιο ευάλωτα. Α, είναι πιο ευάλωτα. Είναι το ασθενές φύλο. Το ασθενές φύλο. Είμαστε ανώτεροι βιολογικά οργανισμοί. Τι να κάνουμε, το έχει παραδειχθεί και βιολογικά, βέβαια, αλλά δεν έχει διαμορφωθεί ένα κοριτσάκι όμως να πει βιολογικά ότι έχει κατασταλάξει στα 3 ή στα 4. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι είναι πιο δυνατά. Συναντάμε συγγενείς ανομαλίες πιο συχνά στα αγοράκια και παρά στα κοριτσάκια. Συγγενείς ανομαλίες. Συγγενείς ανομαλίες. Μάλιστα. Το δεχτερό κυρίως ασχολείται με τις συγγενείς ανομαλίες και λιγότερο με τις άλλες παθήσεις. Μάλιστα. Από τις συγγενείς ανομαλίες είναι αυτές που θα αναφέρατε πρώτα. Αυτές που αναφέρατε πριν. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλές. Και το θέμα είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι... πάμε καλά όμως στις παρεμβάσεις. Πάμε πάρα πολύ καλά και βέβαια με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτές οι παθήσεις πια αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Η νοσηρότητα όσον αφορά τις συγγενείς είναι η ίδια που ήταν πάντα? Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η νοσηρότητα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σημαντικά. Μάλλον είναι σημαντικό. Πάντως φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αρκετά περιστατικά λόγω του ότι γεννιούνται πολύ πρόωρα παιδιά. Βεβαίως. Τα οποία κάποτε που... δεν επιζούσαν κιόλας. Αλλά τώρα με την εξέλιξη υπάρχουν πρόωρα και 5 και 6 μηνών που μπορεί να επιβιώσουν. Αλλά αυτά θα έχουν τις σήμερα, σήμερα επιβιώνουν σε ένα καλό μεευτήριο νεογνά που γεννιούνται 700 γραμμάρια, 800 γραμμάρια. Φυσικά αυτά τα παιδάκια παρουσιάζουν περισσότερες συγγενείς ανομαλίες. Τα λιποβαρή παρουσιάζουν περισσότερες. Τα πρόωρα βέβαια εμφανίζουν περισσότερες. Αλλά βέβαια στο χειρουργείο δεν μπορούν να πάνε από αυτή την ηλικία. Δηλαδή από εκεί μπορεί να τα πάνε στο χειρουργείο. Βεβαίως, βεβαίως. Από τόσο μικρά. Έχουν χειρουργήσει πάρα πολύ μικρά σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα. Δυστυχώς. Εδώ στην καρδιολογία βλέπουμε ότι γεννιούνται με καρδιολογικά και πάνε στο χειρουργείο βρέφη. Πάρα πολύ μικρά. Ναι, ναι. Και εκεί πάνε καλά επίσης. Έχουν καρδιολογικά προβλήματα με το οροπητικό και με το γαστεντερικό προβλήματα. Κύριε Μπαλτογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τόσα σημαντικά μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχαμε ξανακάνει αυτό το θέμα εδώ. Έχουμε τόσα χρόνια εκπομπή, δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Πολύ.